Ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών, ο Λοΐζος Χατζηβασιλείου μαζί μας. Κύριε Χατζηβασιλείου, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι, κύριε Σάμα, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, η ανταποκριτρία μας στη Λάρνακα θα μας ενημέρωνε ακριβώς για τη νέα άφιξη 95 μεταναστών. Αυτό έγινε την Κυριακή, κύριε Χατζηβασιλείου. Χθες βράδυ είναι ακριβώς. Χθες, μάλιστα. Κύριε Σάμα, είχαμε την άφιξη 2 πλοιαρίων. Συνολικά 95 μετανάστες έφτασαν στα ανοιχτά του Καβοκρέου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι και παραλήφθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ναι, και μεταφέρθηκαν στο Πουρνάρα. Ακριβώς, έχουν μεταφερθεί στο Πουρνάρα. Άρα είχαμε όμως και την Κυριακή, κύριε Χατζηβασιλείου, για να διευκρινίσουμε έτσι τις αφήξεις των τελευταίων ημερών. Κοιτάξτε, αφήξεις μικρότερης εμβέλειας υπήρξαν τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Απλώς δεν ήταν άξιες αναφοράς. Αυτό που μας ανησύχησε στην προηγούμενη περίπτωση ήταν ακριβώς ο αριθμός που ήταν μια μεγάλη άφηξη, αλλά και οι πληροφορίες ότι αποτελούσαν ουσιαστικά το πρώτο κύμα από έναν ακόμα μεγαλύτερο αριθμό που θα πρέπει σύμφωνα τους ισχυρισμούς του να αναμένεται στις επόμενες μέρες. Και οι 95 μετανάστες, παύλα πρόσφυγες, ήταν σε μία βάρκα, σε ένα σκάφος. Ήταν δύο τα σκάφη. Και τα οποία έτσι κινδύνευαν κιόλα, κύριε Χατζηβασιλείου. Δηλαδή, χρειάστηκε να έχετε μια επιχείρηση διάσωση των ανθρώπων αυτών. Έγινε μια επιχείρηση έρευνα και διάσωση. Εντάξει, δεν υπήρξε κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, αλλά χρειάστηκε να μεταβεί σκάφο του ΞΕΔ για να παραλάβει του ανθρώπου αυτού και να του μεταφέρει με ασφάλεια στο χώρο υγεία, στο Κάβον Κρέκο. Ναι. Στο μεταξύ, καταβάλλονται προσπάθειε, μα τα λέγε και ο ίδιο ο Υπουργό Εσωτερικών, να δούμε τι γίνεται στο Λίβανο, που έχουμε πληροφόρηση ή πήγαν και ο προκάτοχο του πήγε να διαβουλευτούμε έτσι ώστε να δούμε τι γίνεται και γιατί έρχονται τόσοι πολλοί μετανάστες μέσω Λιβάνου, κατά κύριο λόγο Σύρι. Και λέτε και εσείς, κύριε Χατζηβασιλείου, ότι είστε σε επιφυλακή. Έχετε πληροφορία ότι ετοιμάζονται ή δεν ξέρω αν είναι στο δρόμο, τον θαλάσσιο και άλλοι άνθρωποι. Κοιτάξτε, από τις πληροφορίες που λήφθηκαν και από τις συνεντεύξεις που έγιναν με επιβαίνοντες στις ψεσινές βάρκες, υπήρξε αυτή η πληροφορία ακριβώς ότι σε συγκεκριμένο χωριό, συγκεκριμένη περιοχή του Λιβάνου, είναι μαζεμένοι εκεί αρισμένες εκατοντάδες Σύριοι πρόσφυγες εν αναμονή για τον επόμενο βαρκό για να μεταφερθούν στην Κύπρο. Αυτή ακριβώς ήταν και η πληροφορία η οποία θορύβησε τον Υπουργό Εσωτερικών και γενικότερα τις υπηρεσίες μας και έγινε ενεργοποίηση της διαδικασίας που έχουμε θέσει μαζί με τον Λίβανο για ανταλλαγή πληροφοριών. Mm-hmm. Ενημερώθηκαν οι αντίστοιχες αρχές του Λιβάνου για να διερευνήσουν αυτή την πληροφορία, ούτως ώστε αν και εφόσον όντως αληθεύει, να γίνει επιχείρηση άμεσα εκεί για να μην χρειαστεί να γίνει απόπλου των πλοίων αυτών. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να γίνεται η αποτροπή και η ανακοπή των πλοίων προτού αναχωρήσουν όταν υπάρχει μια τέτοια βάσιμη πληροφόρηση, παρά να πρέπει μετά να γίνεται οποιαδήποτε προσπάθεια. Ναι. Στο μεταξύ όμως έχουν περάσει κάποια 24 ώρα. Έχετε την πληροφόρηση, έχουν εντοπιστεί ότι μπορεί να σε εκείνο το χωριό, έτσι παραλιακά, να μεταφερθούν κάπου αλλού, κύριε Χατζηβασιλείου. Επί της ουσίας έχουν και εκείνοι αυτοφυλακή όπως και εμείς. Η ουσία ποια είναι, η συνέχεια. Κοιτάξτε, όντως έχουν αυτοφυλακή και αυτοί όμως εμείς. Γίνονται προσπάθειες και από πλευράς του Λιβάνου για αρκετές περιπτώσεις που βλέπουμε βάρκες να αφυκνούνται. Λαμβάνουμε και πληροφόρηση για πολύ περισσότερες βάρκες οι οποίες ανακόπτονται. Ακριβώς επειδή εστιάζουμε στο κομμάτι αυτών της καλύτερης επιτήρησης, πρόσφατα έχει ετοιμαστεί και μια σχετική επιστολή, η οποία επιδόθηκε χθες από την πρέσβυρα της Κύπρου στο Λίβανο στις αρμόδιες αρχές, που καταγράφει και μια σειρά από μέτρα και εισηγήσεις που εμείς προτείνουμε στις αρχές του Λιβάνου για συνεργασία, για καλύτερη επιτήρηση των συνόρων, ακριβώς για να μπορούμε όσο πιο αποτελεσματικά να αποτρέπουμε την αναχώρηση, για να μην φτάνουμε στο σημείο να πρέπει μετά να γίνει άλλος διαφορετική διαχείριση. Ναι, τώρα, κύριε Χατζηβασιλείου, είναι η πληροφόρηση αυτή λήφθη από τους 95 μετανάστες που ό,τι έρχονται κι άλλοι, ότι ακολουθούν. Ακριβώς. Ουσιαστικά μας είχαν πει ότι, ξέρετε, εμείς έχουμε έρθει τώρα και περιμένουν ακόμα αρκετές εκατοντάδες σε ένα συγκεκριμένο σημείο, οι οποίοι θα έρθουν στις επόμενες μέρες. Κυρία Σάβα, είναι όντως ένας αγώνας που γίνεται συνεχώς με τα δίκτυα και τις αρμόδιες υπηρεσίες που προσπαθούν να περιορίσουν αυτή τη δράση. Ενδεχομένως να γίνει μετακίνηση αλλού. Εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι να έρθουμε σε επαφή με τις αρχές του Λιβάνου για να αναλάβουν άμεσα δράση.
Διότι το τελευταίο που θα θέλαμε ήταν να γίνει αυτό έτσι πιο οργανωμένο, ναι, με την έννοια του να υπάρχει, ας πούμε, συγκεκριμένο σημείο που ο κάθε ενδιαφερόμενο να μπορεί να πηγαίνει για να ανεβαίνει σε μια βάρκα για να έρχεται μετά στην Κύπρο. Κύριε Χατζηβασιλείου, από τους 95, βλέπω εδώ δύο από αυτούς προέρχονται από το Λίβανο, 93 από τη Συρία. Ανάμεσά τους είναι δύο γυναίκες και τέσσερα παιδιά και έχουμε και ασυνόδευτους. Πείτε μου λίγο, που ηλικία δηλώνουν ασυνόδευτα παιδιά. Οι δύο από το Λίβανο, μήπως είναι οι διακινητές? Κυρία Σάβα, οι δύο από το Λίβανο συνήθως ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί για να πούμε μια ανακρίση, αλλά συνήθως αυτά τα που έρχονται από το Λίβανο είναι οι οδηγοί της βάρκας, οι οποίοι συλλαμβάνονται ως διακινητές και γίνεται η διαδικασία που προβλέπεται από την νομοθεσία. Εν τούτης, έχει πολλάκι αναφερθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, γι' αυτό γίνονται και οι επιχειρήσεις που είχαν αναφερθεί το προηγούμενο διάστημα. Η προσπάθεια είναι να βρεθούν οι εγκέφαλοι πίσω από αυτά τα δίχτυα, πέραν από τα άτομα που απλώς χρησιμοποιούνται ως αχυρά άνθρωποι για να οδηγήσουν την βάρκα στην Κύπρο. Μάλιστα. Άρα αναμένουμε και εδώ εξελίξεις. Είναι η διασταύρωση πληροφοριών, η συνέργεια με τις αρχές του Λιβάνου. Και επειδή σας έχω, κύριε Χατζηβασιλείου, και υπάρχει μια αναστάτωση τώρα μεταξύ των δημοτών της Λακατάμιας για μια νέα δομή. Έχετε κάτι που, σε σχέση με τους πρόσφυγες, λένε και φωνάζουν ότι δεν θέλουν νέο πουρνάρα στην περιοχή τους. Ισχύει? Κυρία Σάβα, να σας πω ότι καταρχάς αυτό που έχει κυκλοφορήσει είναι οι προσπάθειες που γίνονται από το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίο είναι και πιο αρμόδιο να απαντήσει, για να βρεθεί μια μεγαλύτερη δομή από τις υφιστάμενες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που φιλοξενούν ακριβώς ασυνόδευτους ανήλικους. Από ό,τι ξέρω και εγώ, έχει εξευρεθεί μια διαθέσιμη δομή την οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Υφυπουργείο για να συγκεντρώσει εκεί περισσότερους ασυνόδευτους ανήλικους κάτω από τη φροντίδα του με τους κηδεμόνες τους. Οπότε είναι μια διαδικασία η οποία βέβαια έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Δεν ξέρω σε ποιο στάδιο έχει φτάσει τώρα. Μάλιστα. Αλλά είναι μια προσπάθεια για να μπορέσει να γίνει και πιο σωστή διαχείριση αυτών των παιδιών. Χρειάζεται και ενημέρωση και συνέργειες, κύριε Χατζηβασιλείου, για να μην έχουμε αυτές τις αναστατάσεις. Τα είδαμε στο Ζήγη πιο παλιά, επί της μαγαστής Ζέντας Εμιλιανίδου, ακολούθως στην Πάφο, στην Αναρίτα, τώρα εδώ. Τα γνωρίζουν οι δημότες για να καταλαβαίνουν για ποιο πράγμα συζητάμε, να μην είναι όλα όχι. Χρειάζεται μια ενημέρωση και διαβεβαιώσεις από πλευράς των αρμόδιων Υπουργείων. Ευχαριστώ, κύριε Χατζηβασιλείου. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.